Θέλω να σας πω επίσης κάτι και θα το πω γιατί έτσι μου αρέσει να τιμώ τα παντελόνια που φοράω. Είχα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση στο βάρος του Γιώργου του Λιάγκα. Τον αποκάλυψα σύχαμα, ζήτησε να απολυθεί από τον Αντένα. Έχω μετανιώσει αυτό, σας το λέω ευθέως. Ενοχλήθηκα τότε παραμονές των εκλογών, γιατί δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα υπάρχει δημοσιογράφος να υποστηρίζει με τέτοιο ακραίο τρόπο τον αρχηγό ενός κομμάτος, ο οποίος επέλεξε να είναι αρχηγός ενός αριστερού κομμάτος. Και το μόνο το οποίο προέβαλε είναι μια χλυδή. Είδα μια επίθεση του Λιάγκα προς τον Μητροπολίτη Κερκύρας για τον αμήχανο τρόπο που επέλεξε να αντιμετωπίσει αυτήν την επιλογή του Κασελάκη με τις κάμερες μπροστά. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει από κάποιον να απολυθεί, όσο και δυνατός να είσαι, γιατί εγώ πράγματι, εγώ έχω πολύ στενή σχέση με τον Θοδωρή τον Κυριακού. Δεν τον πήρα ποτέ τηλέφωνο να απολύσει τον Λιάγκα, το λέω ξεκαθαρισμένα. Και όμως από την άλλη μεριά. Δεν είναι σωστά αυτά που κάνει ο Γιώργος, θα πρέπει να θεωρήσει πολλά πράγματα και αυτόν τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, αλλά θα πρέπει να καταλάβει ότι εάν πλήξουμε όπως πλήττουμε αυτόν τον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει η ηλική κοινωνία να ζει, είναι σαν να πριονίζουμε τα πόδια μας. Στο τέλος θα μείνουν να έχουν συγκροτημένες οικογένειες μόνο οι ελβανικής καταγωγής, οι οποίοι κάνουν και πολλά παιδιά, οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα με οποιοδήποτε τρόπο, και στο τέλος εμείς θα είμαστε μειοψηφία στον τόπο μας. Και η τηλεθέαση είναι μεν κάτι που το προσδοκούν και γιατί επιβιώνουν και τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα αίσθημα ευθύνης. Για αυτά που έχετε πει για τον κύριο Πιπίλα. Τώρα ξαναλέμε, για ποιο πράγμα. Για τον κύριο Πιπίλα. Τι ασχολείστε με τον Πιπίλα. Να σας ρωτήσω. Κάθε φορά τώρα. Γεια.